Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα μία αγαπημένη ηθοποιό, η οποία φέτος μας έδειξε το ταλέντο της και στην παρουσίαση της εκπομπής The Break στην τηλεόραση του Sky, την Βάσο Λασκαράκη. Κυρία Λασκαράκη, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Είστε καλά? Καλά, μια χαρά εσείς. Μια χαρά. Κάνει ήλιο όλους στην Κρήτη. Η Κρήτη είναι, όπως ακριβώς το λέτε, ηλιόλουστη, παρά το ότι δεν θα έπρεπε ενδεχομένως, έτσι τέλει Φλεβάρι, να ήταν έτσι, αλλά αυτός ο χειμώνας είναι πολύ, πολύ γλυκός σε σημείο λειψιδρίας, θα μπορούσε κάποιος να πει. Κυρία Λασκαράκη, ποιες είναι οι εντυπώσεις σας έτσι από αυτό τον νέο ρόλο που κληθήκατε να παίξετε αυτή την σεζόν, την τηλεοπτική σεζόν, ως παρουσιάστρια μιας ψυχαγωγικής εκπομπής του The Break στην τηλεόραση του Sky? Είναι πολύ ωραία, είναι μια πολύ ωραία εμπειρία που αφήνει πολύ ωραίο αποτύπωμα. Δεν ξέρω, εγώ στην αρχή ενώ φοβόμουν, είμαι πολύ ευτυχής για όλο αυτό το εγχείρημα. Είμαι ευτυχής γιατί γνώρισα καινούριους ανθρώπους, γιατί πέρασα ωραία, γιατί δοκίμασα πράγματα. Είναι ωραίο και αυτό το κομμάτι. Σαν ένα ρόλο το αντιμετώπισα κι εγώ. Και μπορώ να πω ότι ήταν μια δημιουργική χρονιά φέτος. Ωραία δημιουργική χρονιά με καινούργια εγχειρήματα. Τι ήταν αυτό που σας φόβιζε? Είπατε πρόσφατα στην εκπομπή FaceTime ότι ανάλογες προτάσεις είχατε δεχτεί και στο παρελθόν και από άλλα κανάλια, και από το Μέγκα και από τον Αλφα και για πρωινές εκπομπές. Τι ήταν αυτό που σας φόβιζε και τι ήταν αυτό που τελικά σας έκανε να ξεπεράσετε αυτό τον φόβο? Νομίζω ότι όταν κάτι δεν το γνωρίζεις και επειδή το αντικείμενο της δουλειάς μου είναι άλλο, είχα κάποιους ενδυασμούς, είχα κάποιες συστολές που εντάξει, με τα χρόνια τις έχω δουλέψει κι εγώ. Βρήκα κάτι που να μου αρέσει για να το δοκιμάσω, που να μην έχει τόσα πολλά ρίσκα. Οπότε μπήκα στη διαδικασία να το δοκιμάσω έτσι πολύ χαλαρά και πολύ ωραία, χωρίς πολλά άγχη και πολλές πιέσεις. Νομίζω ότι αυτό ήταν περισσότερο, το ότι δεν το γνώριζα. Και κακά τα ψέματα, η δουλειά μου είναι ηθοποιός, είναι η μυθοπλασία, είναι το θέατρο, είναι αυτό που αγαπώ και μου αρέσει. Και όλα τα άλλα έρχονται, τα δοκιμάζουμε, αν μας δίνονται οι συνθήκες. Και βλέπουμε, βλέποντας και κάνοντας. Υπήρξε κάποιο έτσι κομμάτι κατά τη διάρκεια των εκπομπών αυτών που σας δυσκόλεψε ιδιαίτερα? Όχι. Νομίζω ότι είχα και άνθρωπους δίπλα που με βοήθησαν και η ομάδα ήταν πολύ καλή. Και νομίζω ότι ήταν αυτό που ακριβώς που βγαίνει. Ένα χαλαρό, ωραίο μαγκαζίνο για να περνάμε μία-μιάμιση ώρα ευχάριστα, χωρίς να κουραζόμαστε, με ωραίες κουβέντες, με ανθρώπους του χώρου, που είναι πιο αναγνωρίσιμοι. Και νομίζω ότι αυτό ακριβώς ήταν. Ήταν τόσο χαλαρά όσο φαινότανε και νομίζω ότι δεν με δυσκόλεψε κάτι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς τα απογεύματα έτσι της Κυριακής χαλαρώναμε παρακολουθώντας την εκπομπή. Δηλαδή αυτό το κλίμα το δικό σας περνούσε και σε εμάς που σας παρακολουθούσαμε ως τηλεθεατές. Κάποια ιδιαίτερη στιγμή την οποία έτσι θα θυμάστε, μια ξεχωριστή ανάμνηση που δημιουργήθηκε μέσα από αυτές τις εκπομπές? Ξεχωριστή ανάμνηση τώρα. Δεν μπορώ να πω ότι και όλες οι κουβέντες και γνώρισα ανθρώπους. Εντάξει, κρατάω πολύ την πρώτη εκπομπή που ο άντρας μου έκανε την τιμή να είναι εκεί και να κάνουμε μαζί αυτά τα βιντεάκια με τα αυτοκίνητα που για μας είναι ένα χόμπι που είναι του Λευτέρη και εγώ συμμετέχω σε αυτό όταν και όποτε μπορώ. Και νομίζω ότι αυτό ήταν κάτι πολύ ωραίο που το οργανώσαμε και εμείς και η παραγωγή όλοι μαζί, δηλαδή περισσότερο και εμείς βάλαμε το προσωπικό μας στίγμα εκεί, για να βγει κάτι ωραίο παρείστικο. Νομίζω ότι αυτό ήταν και το ξεκίνημα, οπότε το κρατάω έτσι πολύ, πολύ γλυκά και τρυφερά. Θα το ξανακάνετε στο μέλλον? Μετά από 1, 2, 3 χρόνια, ας πούμε, καλά να είμαστε. Δεν ξέρω, τι να σας πω, θα δούμε πώς θα πάνε και οι δουλειές. Όλα αυτά είναι ανοιχτά, όλα τα συζητάμε. Μακάρι να είμαστε καλά, πρώτα Θεός, και βλέπουμε. Παραγωγική είπατε αυτή η χρονιά. Είχατε και το θέατρο, έτσι, την επιστροφή στο θέατρο. Βέβαια, μετά από 9 χρόνια στο θέατρο. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι 28 Απριλίου, που είναι η Κυριακή των Βαΐων και ολοκληρώνεται η σεζόν θεατρική. Ευτυχή συγκυρία, μια μαύρη κομμωδία που παίζεται και στο Λονδίνο, το Unfriend, πολύ σύγχρονη. Που αφορά συνήθως τις σχέσεις των παιδιών με τους γονείς τους και πώς αυτές μπορούν να αλλάξουν όταν ένας άνθρωπος έρχεται ως διάτοντας αστέρας μέσα σε ένα σπίτι, που μπορεί να
ακόμα και αν πιστεύουμε ότι είναι ένας εγκληματίας, τελικά όταν μας φτιάχνει λίγο τη ζωή, τον κοιτάμε και λίγο με άλλο μάτι. Δηλαδή είναι πολύ... τα μηνύματα είναι πολύπλοκα και διφορούμενα στην παράσταση. Mm-hmm, mm-hmm. Δεν είναι μόνο επιφανειακά για να γελάσουμε. Είναι πολλά τα μηνύματα που κρύβονται από πίσω. Και ευτυχής την κυρία, με πολύ ταλαντούχους συναδέλφους. Είναι η Κατερίνα Δασκάλου, είναι ο Σόλων Τσούνης, είναι ο Δημήτρης Κουρούμπαλης, η Γεωργία Μεσαρίτη, ο Άρης Αντωνόπουλος και τα παιδιά μας που κάνουν διπλή αντικατάσταση, ο Αμέρικο Ομέλη και ο Μανώλης Ογκίνης. Mm-hmm, mm-hmm. Και είμαστε μια πολύ πολύ ωραία παρέα που περνάμε φανταστικά, γελάμε κι εμείς και γελάει και το κοινό. Είναι αυτή που έχει χαρακτηριστεί ως η πιο αστεία κωμωδία όλων των εποχών. Πραγματικά και τα σχόλια τα οποία έχουν γίνει είναι εξαιρετικά. Υποθέτω δεν υπήρξε καμία απολύτως δυσκολία παρά το ότι πέρασαν 9 χρόνια να ξαναβγείτε στο σανίδι. Όχι, δόξα τω Θεώ, μόνο λίγο άγχος και λίγη αγωνία στην πρεμιέρα για το αν αυτό ξεχνιέται τελικά ή όχι, δεν ξεχνιέται, mm-hmm, όπως και το ποδήλατο. Mm-hmm. Δηλαδή όταν ανοίξει η αυλαία είναι πια όλα εκεί, σου ξανάρχονται όλα με τον ίδιο τρόπο τα συναισθήματα και οι αναμνήσεις και η επαφή με τον κόσμο και συγκεκριμένα το ότι είναι κωμωδία και η κωμωδία είναι ένα πολύ δύσκολο αντικείμενο και είναι πολύ δύσκολο να κάνεις τον κόσμο να γελάσει, mm-hmm, χωρίς να υπερβείς τα όρια. Ευτυχή συγκυρία, τίποτα δεν ήταν δύσκολο, ήταν ευχάριστο και απολαμβάνουμε, έχουν μείνει 2 μήνες ακόμα, είμαστε εξαιρετικά, ακόμα. Εύχομαι έτσι να απολαμβάνετε κάθε λεπτό. Έχω μηνύματα εάν αυτή η παράσταση υπάρχει περίπτωση να κάνει και περιοδία, να τη δούμε δηλαδή και στο Ηράκλειο. Δυστυχώς δεν θα κάνει περιοδία, θα ολοκληρώσει τον κύκλο της 28 Απριλίου γιατί οι υποχρεώσεις όλου του θειάσου μετά το Πάσχα ήταν πολύ απαιτητικές. Όλοι έχουν, έχουμε κλείσει διάφορα πράγματα τα οποία δεν μας επιτρέψαν να προχωρήσουμε σε περιοδία. Mm-hmm. Το προσπαθήσαμε αλλά στάθηκε λίγο δύσκολο να συγχρονιστούμε όλοι μαζί, δεδομένου ότι και το Πάσχα πέστη πολύ αργά φέτος. Mm-hmm. Ήταν λίγο δύσκολο, δυστυχώς. Κρίμα. Επίσης έχω μηνύματα εάν προετοιμάζεται επιστροφή και σε σύριαλ στη τηλεόραση. Τώρα δεν μπορούμε να ανακοινώσουμε τίποτα γιατί γίνονται συζητήσεις. Είναι τώρα η εποχή των συζητήσεων. Είναι νωρίς. Πρώτον Θεός θα δούμε πολλές συζητήσεις και θέατρο και τηλεόραση. Συζητάμε τα πάντα, όλα είναι ανοιχτά και βλέποντας και... Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι όλο αυτό γεμίζει και μια ικανοποίηση τον άνθρωπο Βάσο Λασκαράκη. Η ανταπόκριση του κοινού σε ό,τι και αν κάνετε είναι θετική, σας ακολουθεί, το έχετε κερδίσει, το έχετε πετύχει αυτό. Εντάξει, αυτό η αλήθεια είναι ότι είναι μεγαλύτερη ανταμοιβή και φέτος η επιστροφή στο θέατρο απέδειξε με μεγάλο τρόπο ότι το κοινό είναι εκεί, mm-hmm, ότι στηρίζει πολύ, έρχονται άνθρωποι και από την επαρχία. Ήταν μια ευτυχή συγκυρία να είμαστε φέτος σε ένα θέατρο από τις 13 Οκτώβρη που ξεκινήσαμε μέχρι και σήμερα που μιλάμε. Έχουμε παίξει σχεδόν όλες μας τις παραστάσεις sold out. Και αυτό μας τιμά, ευχαριστούμε τον κόσμο και το κοινό. Και για μένα ήταν μεγάλη χαρά η αγάπη του κόσμου επιστρέφοντας στο θέατρο. Ήταν μεγάλο δώρο. Μάλιστα. Κύριε Λασκαράκη, εμείς να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο για την συνέχεια, υγεία και δύναμη. Ευχαριστώ πολύ. Ραντεβού στο Ηράκλειο, στην Κρήτη. Ραντεβού στο Ηράκλειο. Να είστε καλά. Να είστε καλά.